Λοιπόν, επειδή πολλοί τα έχουν ίσως και λίγο μπερδεμένα, πολλά έχουν μπερδεμένα μάλλον, αλλά ξεκαθαρίστε λίγο το μη λάμδα κουκού έτσι, λίγο να ξέρουν πού απευθυνόμαστε, γιατί αν αύριο οδηγηθούν στις κάλπες, τι πρέπει να ψηφίσουν και γιατί πρέπει να ψηφίσουν εσάς. Να ξεκινήσω με αυτό το γενικό ερώτημα. Καταρχάς, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Το μη λάμδα κουκουέ, το Μαρξιστικό Ελληνιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι μια δύναμη της, αυτού που λέμε εμείς, της πραγματικής αριστεράς. Έχει την αναφορά του στις παραδόσεις και στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. Σε αυτές τις εκλογές το μη λάμδα κουκουέ κατεβαίνει με το κεντρικό σύνθημα ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε δεξιά για μια πραγματική αριστερά, το οποίο θεωρούμε ότι συμπυκνώνει τις βασικές πολιτικές μας κατευθύνσεις. Mm-hmm. Όταν αναφερόμαστε σε αυτό, αναφερόμαστε στην καταδίκη δηλαδή της κυβερνητικής πολιτικής της ψευτοαριστεράς, όπως λέμε εμείς, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτών που ας πούμε σαν λαθρεπιβάτες χρησιμοποίησαν το όρο της αριστεράς και τον αμαύρωσαν και με την πολιτική τους φάρμοσαν και συνέχισαν την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο και εφαρμόζοντας μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική, η οποία είχε δύο συνέπειες βασικά. Η βασική συνέπεια είναι ότι χτύπησε και καταράκωσε στις πλατιές συνειδής του λαού το όνομα της αριστεράς, την ηθική της αριστεράς, η οποία ας πούμε, ποτέ δεν υπογράφει μνημόνια, δεν υποτάσσεται στους συμπεριαλιστές, αυτό που λέμε εμείς στους ξένους δυνάστες της χώρας, δεν εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα, τις εργατικές κατακτήσεις, και από την άλλη είναι μια πολιτική η οποία φούντωσε και ξέπινε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εμφανίζεται τώρα ξαχνισμένη εντός εισαγωγικών στο λαό για να διεκδικήσει ξανά την κυβερνητική εξουσία. Λέτε μεριά... ότι αυτό δεν ήταν ουσιαστικά μια αριστερά που ζήσαμε σίγουρα, γιατί ήταν περισσότερο, θα έλεγα, με τα μνημονιακά ίσως και φιλελεύθερα και νεοφιλελεύθερα μέτρα, κύριε Καραμίτσο. Δηλαδή, λέτε, ήταν μια, έτσι πολλοί λένε, πολύ, χρησιμοποιώ άλλο, γυαλατζή αριστερά, αυτό που... Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μια γυαλατζή αριστερά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πραγματικά έκανε ήταν ότι ξέπλυνε με την πολιτική της, όλη την πολιτική του... Τη προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΠΑΣΟΚ πιο παλιά και τη Νέα Δημοκρατία και τη συνεργασία μαζί του, αφού ουσιαστικά και με αυτά τα κόμματα και με άλλα υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, το εφάρμοσε, όξινε και γιγάντωσε την αντιλαϊκή πολιτική, με αποτέλεσμα να, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τη λαϊκή δυσαρέσκεια, όπως απόδειξαν και τα ποσοστά που πήρε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Η αριστερά, τι, ή τουλάχιστον αυτό που εσείς λέτε, κύριε Καραμίτσο, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά? Δηλαδή, πολλοί μιλούν για ακραία έτσι, αριστερά, ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, είναι η ρεαλιστική αριστερά που πρέπει να εφαρμοστεί σε ζητήματα εργασιακά και ό,τι άλλο αναπτύσσεται? Κοιτάξτε, κύριε Βουτσίνε, αυτό που εμείς καλούμε το λαό να στηρίξει είναι μια πραγματική αριστερά. Όχι μια κατόνομα αριστερά. Μια αριστερά που υποτάσσεται στους ισχυρούς. Μια αριστερά που εφαρμόζει μνημόνια. Μια αριστερά που υποτάσσεται στο ΝΑΤΟ, υποτάσσεται στους Αμερικάνους, υποτάσσεται στις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας αριστερά είναι μια δύναμη που στέκεται στο πλευρό του λαού και μαζί με το λαό διεκδικεί τα δικαιώματα του και υπερασπίζεται τις κατακτήσεις του. Υπερασπίζεται την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας, μια ανεξαρτησία η οποία είναι υποθηκευμένη, μια ανεξαρτησία η οποία, όπως έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια με την Τρόικα και με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι μπαίναν στα υπουργεία και οι υπουργοί, πώς το λέει ο λαός, χτυπάγαν προσοχή. Κατά την άποψή μας, αυτή είναι η αριστερά. Δεν είναι η αριστερά η οποία όταν βγαίνει την πρώτη μέρα πάει στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, σε αυτόν τον ιερό τόπο όπου οι κομμουνιστές, οι πραγματικά αριστεροί άνθρωποι δώσαν το αίμα τους για την πατρίδα, και την άλλη στιγμή πάει και υπογράφει μνημόνια στο όνομα ενός ρεαλισμού. Για μας αυτό δεν είναι αριστερά. Αριστερά για μας, και βασικός πυρήνας αριστεράς είναι το κομμουνιστικό κίνημα, είναι το κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο κατά την άποψή μας είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να συγκροτηθεί και στην Ελλάδα αλλά και το κίνημα παγκόσμια. Αυτή είναι η αριστερά που στέκεται δίπλα στο λαό, απέναντι στους ισχυρούς, απέναντι στους ξένους και ντόπιους δυνάστες της χώρας. Εγώ να πω ότι τα περισσότερα, και έτσι όπως τα λέτε και εσείς κύριε Καραμίτσο, αλλά και ο κόσμος τα καταλαβαίνει, είναι ότι σε γενικές γραμμές έχετε δίκιο.
δεν θέλουν μνημόνια, δεν θέλουν φτωχοποίηση, δεν. Αλλά όταν έρχεται, το έχω πει με πολλούς συνομιλητές, η ώρα της κρίσης, η κάλπη είναι αυτή, ξαναστρέφουν το βλέμμα τους εκεί που τέλος πάντων γκρινιάζανε, να το πω εγώ. Να μην πω κάτι περισσότερο, κύριε Καραμίσο. Δεν συμβαδίζει αυτό. Αν εμένα δεν μου αρέσει κάτι, δεν θα πάω ξανά εκεί. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι εθνικές εκλογές δεν είναι, μάλλον οι εκλογές στο αστικό κράτος, ας πούμε, στην αστική δημοκρατία που ζούμε, δεν είναι το καταρχάς πεδίο μέσα στο οποίο μπορεί μια πραγματική αριστερά να ξεδιπλώσει όλες τις δυνατότητές της και να μπορέσει μέσα από εκεί να ανατρέψει και να αλλάξει την κατάσταση. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε το πεδίο των εκλογών, όπως χρησιμοποιήσαμε και το πεδίο των ευρωεκλογών, για να διαδώσουμε τις θέσεις μας. Mm-hmm. Εμείς στηριζόμαστε κυρίως στον μαζικό εξωκοινοβουλευτικό αγώνα, όχι με έναν αντικοινοβουλευτικό τρόπο, αλλά κυρίως ότι έξω στο δρόμο, μέσα στα μαζικά κινήματα, μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στο λαϊκό αντιπεριαλιστικό κίνημα, δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε ο λαός να αντισταθεί και να διεκδικήσει ξανά τα δικαιώματά του και τις κατακτήσεις του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην περίοδο των εκλογών τίθονται τα διλήμματα. Και επειδή υπάρχει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, αυτό που λέει και ο λαός, κάθε άνθρωπος κοιτάει ποιος θα τον κυβερνήσει. Και έτσι τα μεγάλα αστικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, πιο παλιά το ΠΑΣΟΚ, βάζαν το δίλημα, όχι εγώ, ο άλλος, και τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Κατά την άποψή μας, χαμένη ψήφος είναι αυτή που κατατίθεται στα κόμματα τα οποία την επόμενη μέρα των εκλογών θα εφαρμόσουν την ίδια και παράλλακτη αντιλαϊκή πολιτική. Κατά την άποψή μας, και γι' αυτό ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, είναι ότι πρέπει να στηριχθούν πραγματικά οι δυνάμεις που στέκονται στο λαό, δίπλα στο λαό, μαζί με το λαό, και να αντισταθούν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κίνημα, ένα μεγάλο μέτωπο αντίστασης, διεκδίκησης και ανατροπής αυτής της κατάστασης. Για την διεκδίκηση των άμεσων αιτημάτων, των άμεσων οικονομικών αιτημάτων, για το μισθό, το μεροκάματο, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μείωση της φορολογιστικής πολιτικής, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία τα τελευταία ειδικά χρόνια έχουν κατακτυπηθεί. Έχουμε δει τη Βουλή να μετατρέπεται σε πρωτοκολλητή των εντολών που έρχονταν σε πακέτα χιλιάδων σελίδων και να υπογράφονται την επόμενη μέρα, χωρίς καν, όπως δηλώσαν και οι ίδιοι υπουργοί, μεγαλοσχήμονες υπουργοί, να λένε ότι δεν διαβάζαν ποτέ τι υπογράφονταν. Αυτά θέλουμε εμείς να διεκδικήσουμε μαζί με τον ελληνικό λαό. Βέβαια, στο βάθος του δρόμου για μας υπάρχουν οι μεγάλοι σκοποί και τα μεγάλα οράματα της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Αυτά που εμείς τα συμπυκνώνουμε στο σύνθημα για δουλειά, δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία και σοσιαλισμό. Έχουν οριμάσει, για να πάμε στην αποφώνηση της κουβέντας, οι συνθήκες, πιστεύετε, σε μια Ελλάδα με μια κατάσταση την οποία, για να μην κάνουμε ιστορία, την ξέρουμε, την έχετε περιγράψει και εσείς περίπου, κύριε Καραμίτσο, να πάει ο ψηφοφόρος λοιπόν και να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Έχει καταλάβει? Να κλείσουμε με αυτό και το προσωπικό σας μήνυμα, όποιο εσείς επιθυμείτε να είναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά και το διεθνές περιβάλλον που βρισκόμαστε και τις ανατροπές που έχουν γίνει στην αριστερά και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Βρισκόμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης αυτής της πορείας. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εμείς δεν πατάμε μαγικά κουμπιά και θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών οι λύσεις θα είναι στα πόδια μας. Αυτές οι αυταπάτες καλλιεργήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έλεγε ότι με ένα νόμο και με μια απόφαση θα καταργήσει τα μνημόνια, θα φέρει, ας πούμε, την πραγματική αναγέννηση της χώρας, και είδαμε, ας πούμε, πού οδηγηθήκαμε. Για εμείς αυτό που καλούμε τον ελληνικό λαό είναι να στρέψει την πλάτη σε αυτούς οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όσους ευαγγελίζονται για τα επόμενα χρόνια, θα εφαρμόσουν την ίδια σκληρή αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική. Τους καλούμε να στηρίξουν τις πραγματικές δυνάμεις που στέκονται στο πλευρό του, στέκονται, βρίσκονται μέσα στους αγώνες, βρίσκονται δίπλα του στα σωματεία, στους εργασιακούς χώρους, στους συλλόγους, στη γειτονιά, και μαζί με αυτούς να αντιπαλέψουν αυτή την κυβερνητική πολιτική. Να στηρίξουν τις πραγματικές δυνάμεις της αριστεράς, να στηρίξουν το Μιλάμε τα Κουκουέ, να στηρίξουν αυτούς οι οποίοι την επόμενη μέρα δεν θα βρεθούν απέναντί του. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, κύριε Καραμίτσο, στην υποψηφιότητά σας.